Τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, όπως προανήγγειλα, με τον Δημοσθένη Δαβέτα. Πριν τον καλωσορίσουμε, να πω ότι εσείς που απόψε θα πάτε στο θέατρο Αυλαία με πολύ αγάπη από τη Βεργίνα Τηλεόραση και από την εκπομπή να απολαύσετε τη Βασίλισσα της Ομορφιάς, είστε η Θεοδόρα Τσαρίδου, η Χαραλαμπία Αυγερινού, ο Χρήστος Μανώλης, η Μάνια Δήμου και ο Φώτης Λιάτσης. Εσείς λοιπόν απόψε το βράδυ, διπλές προσκλήσεις για εσάς και πάντα είμαστε χουβαρντάδες σε αυτή την εκπομπή, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάλι που τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Κύριε Δαβέτα, είστε Ελλάδα, είστε Παρίσι, είστε σε ποιο μέρος? Ήρθα χτες γιατί είχα μια ομιλία για τη μέρα των μουσείων. Οπότε ήρθα δύο μέρες εσπεσμένα για να μπορέσω να κάνω χτες την ομιλία μου. Είστε δόκτωρ αισθητικής, αλλά είστε και συγγραφέας και δημοσιογράφος. Επομένως, θα ξεκινήσουμε, κύριε Δαβέτα, να μας ζωγραφίσετε με τα χρώματα που εσείς θα επιλέξετε την συνάντηση Μητσοτάκη-Μπάιντεν και, και το πώς εσείς εισπράξατε την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληση. Με βάση τα δεδομένα της πολιτικής που έχουμε σήμερα, με τα συγκεκριμένα δεδομένα, με βάση την πολιτική που ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει, δηλαδή την πολιτική της διπλωματίας, ήταν ένα άριστο σκάκι, μια άριστη κίνηση στην καρδιά της κακέρας της παγκόσμιας πολιτικής διπλωματίας. Πρώτα απ' όλα, έφερε με έναν πολύ άμεσο και συγκεκριμένο τρόπο το ζήτημα όχι μόνο του Αιγαίου και των παραβιάσεων της Τουρκίας, αλλά και το ζήτημα της Κύπρου. Άρα δηλαδή αυτά τα οποία εμείς φωνάζουμε ότι έπρεπε να ακουστούν και ότι δεν μπορούμε να τα πούμε διότι οι μεγάλοι δεν μας ακούν, τι καλύτερη ευκαιρία από το να τα πει ευθέως και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αποφασιστικό ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον πλανητάρχη, αυτόν ο οποίος ακούει, αποφασίζει σε γενικές γραμμές για τα πιο μεγάλα πράγματα, αλλά κυρίως να τα πει στα δύο σώματα. Κύριε Δαβέτα, επομένως λέτε το επικοινωνιακό το κέρδισε σίγουρα, γιατί είδαμε αυτά τα παρατεταμένα χειροκροτήματα με τους γερουσιαστές όρθιους, που δεν μπορεί ο καθένας να πει ότι επικοινωνιακά η εικόνα σε κερδίζει, δεν χρειάζεται ούτε λέξεις ούτε τίποτα. Αλλά εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι βλέπετε ότι θα έχει και στην ουσία αποτέλεσμα αυτή η ομιλία, αυτές οι επαφές που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βεβαίως, και θα σας πω γιατί. Αυτό ξεκίνησε από την αρχή όταν σας είπα ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα στην πολιτική. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν μας αρέσουν, αλλά αυτά είναι. Παίζετε το παιχνίδι με αυτούς τους κανόνες της διπλωματίας. Παίζοντας λοιπόν τους κανόνες της διπλωματίας μέσα στους δεδομένους κανόνες της διπλωματίας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι άριστος παίχτης. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζει όχι μόνο στην εικόνα, αλλά κερδίζει και στα συναστήματα και στο βάθος, με αποτέλεσμα να κερδίσουμε συμπάθειες. Όσες περισσότερες συμπάθειες έχουμε, τόσο καλύτερο είναι πολιτικά. Βέβαια, τον εκνευρισμό της Τουρκίας τον είδαμε. Ήταν άμεσος ο αντίκτυπος στους Τούρκους στην ηγεσία την τουρκική. Όπως το είδαμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Παρόλα αυτά, η Τουρκία συνεχίζει στους δικούς της ρυθμούς. Σήμερα για το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ήταν και πάλι πάρα πολύ προκλητικός ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου. Μιλούσε για ότι οι Έλληνες έσφαξαν τους Τούρκους στην Τριπολιτσά το 1921. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι από την τουρκική στάση, κύριε Δαβέτα. Ξέρετε, το θέμα της Τουρκίας, μην ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι βαθιά ριζωμένο στην ίδια την κουλτούρα της Τουρκίας εδώ και αιώνες. Είναι μια κουλτούρα η οποία λέγεται κουλτούρα της expansion, δηλαδή, να το πω ελληνικά, της επέκτασης. Είναι μια επεκτατική κουλτούρα. Είναι επεκτατικός λαός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς από τη στιγμή που ακολουθήσαμε αυτή την πολιτική των συμμαχιών και της οικογένειας, της μεγάλης διεθνούς οικογένειας, έχουμε περισσότερους πόντους συμπάθειας, περισσότερους πόντους, αν θέλετε, βοήθειας σε κάποια συγκεκριμένα μεγάλα θέματα, όχι γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά γιατί οποιαδήποτε απειλή στρατιωτική ή εδαφική της Ελλάδος αγγίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Εκ των πραγμάτων θα τα αγγίξει. Άρα πολύ σωστή η κίνηση της πολιτικής που κάνουμε να είμαστε μέσα σε αυτές τις μεγάλες οικογένειες, διότι αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες απέναντι σε μια κουλτούρα του επεκτατισμού που είναι μέσα στο DNA των Τούρκων.
Τώρα, κύριε Δαβέτα, την ίδια ώρα ο πόλεμος συνεχίζεται, φαίνεται στην Ουκρανία, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη. Οι Ρώσοι το δήλωσαν κιόλας ότι είναι κάτι που θα τραβήξει σε μάκρος. Υπάρχουν ωφελημένοι όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολλές οι απώλειες και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Η είσοδος της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ λέτε ότι πυροδοτεί την κατάσταση? Κοιτάξτε, εδώ τώρα μου κάνετε μια πάρα πολύ ερώτηση και καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσα και χτες και προχθές στη Γαλλία, μεγάλους δημοσιογράφους. Προσέξτε, υπάρχουν δύο τάσεις απέναντι στο Ουκρανικό. Η μία τάση, λέει, είναι αυτή της παλιάς σχολής, την οποία ευτυχώς ακολουθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, ευτυχώς ξαναλέω την ακολουθεί, η οποία τι λέει η παλιά σχολή? Πάμε ένα-ένα τα βήματα. Το πρώτο βήμα που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να μην συνεχιστεί η αιματοχυσία και αυτή η κατάσταση. Και για να λήξει αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να νιώθουν ότι είναι κερδισμένες με τον α ή β τρόπο, χωρίς να υπάρχει προσπάθεια υποταγής της μιας ή της άλλης πλευράς. Και υπάρχει η άλλη γραμμή των πιο νέων, η οποία ακολουθεί τη σκληρή αμερικάνικη πολιτική των κορακιών ή των γερακιών, πέστε το πιο συγκεκριμένα. Τα γεράκια δηλαδή, που είναι μία τάση μες στο Λευκό Οίκο, αυτοί θέλουν να εκμεταλλευτούν το Ουκρανικό, όχι μόνο για να δοκιμάσουν όπλα, καινούρια όπλα, αλλά θέλουν να ταπεινώσουν τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι και προχθές ο κύριος Γκενό, ο κύριος Γκενό ήταν ο σύμβουλος του Σαρκοζή και υποψήφιος για προεδρία, τελευταία στιγμή δεν κατέβηκε, ένας σπουδαίος πολιτικός στη Γαλλία, βγήκε ανοιχτά και είπε ότι παίζουμε με τη φωτιά. Διότι η Ρωσία είναι μεγάλος λαός, έχει μεγάλη ιστορία. Εάν προσπαθούμε να τους ταπεινώσουμε, τότε δεν έχει σημασία αν είναι ο Πούτιν ή κάποιος άλλος. Η αντίδραση θα είναι συλλογική και κινδυνεύουμε με αυτή την πολιτική να δημιουργήσουμε προβλήματα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχουμε μεγάλο debate στη Γαλλία γύρω από αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά ακολουθώ την πολιτική του κυρίου Μακρόν, στηρίζω αυτή την πολιτική η οποία λέει να μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, να βρούμε λύσεις, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να μην φύγουν ταπεινωμένες. Ναι. Αυτή είναι η άποψη μου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, δεν ξέρω κατά την κρίση σας πόσο ανταποκρίνεται σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είδαμε την προώθηση της Κομισιόν του να πληρώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες με ρούβλια τελικά το φυσικό αέριο. Δεν βλέπουμε να απαντούν ενοποιημένα σε ό,τι συμβαίνει. Βλέπουμε κάποιες πολιτικές αλακάρτ. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά την κρίση σας? Νομίζω ότι η Ευρώπη καλά κάνει και διαφοροποιείται σε πολλά θέματα από την Αμερική. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί την πολιτική που χάραξαν οι μεγάλοι Γάλλοι ή Ευρωπαίοι πολιτικοί, από τον Κολ, τον Μιτεράν, τον Ντεγκόλ, μέχρι τον Μακρόν, οι οποίοι είναι μεγάλοι πολιτικοί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και η οποία λέει ότι η Ευρώπη, ναι, μεν ανήκουμε στο δυτικό κόσμο, αλλά η Ευρώπη έχει μια δικιά της ιστορία. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πολιτική των Αμερικάνικων γερακιών, η οποία βάζει συμφέροντα μόνο τα οικονομικά και τις παγκοσμιοποίησεις. Απ' την άλλη, θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ευέλικτη, ώστε και με την Αμερική να μην τα χαλάσει και επ' ευκαιρία να είναι μια ανοιχτή πόρτα διαλόγου με τον άλλο κόσμο, τον κόσμο που δεν ανήκει στη Δύση, τον κόσμο ο οποίος ανήκει στην Ανατολή, που έχει μια άλλη κουλτούρα. Εδώ πάμε στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης να έχουμε διάλογο πολιτισμών. Όχι να έχουμε ρήξη πολιτισμών, όπως έλεγε ο Σάμουελ Χάντιγκτον. Αυτό πρέπει να το καταργήσουμε, αυτόν τον πόλεμο πολιτισμών. Ναι. Δεν είναι σωστό για την ανθρωπότητα και για τη δημοκρατία. Κύριε Δαβέτα, μεταφέρτε μας λίγο το κλίμα στη Γαλλία των πολιτών. Δηλαδή εδώ μπορεί να μιλάμε κάποιες φορές για τον πόλεμο, όλα αυτά μπορεί να μας αφορούν, αλλά αυτό που πραγματικά αφορά τον Έλληνα πολίτη είναι πώς θα πληρώσει τα χρέη του, είναι πώς θα βάλει βενζίνη, είναι πώς θα πάει πώς θα μπορέσει να πληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, πώς θα μπορέσει να φύγει 2 μέρες διακοπές το καλοκαίρι και τι μπορεί να σημαίνει για τα κόστη και αν το αντέχει η τσέπη του αυτό. Στη Γαλλία, ποιο είναι το κλίμα? Ανάλογο. Περιμένοντας τις εκλογές του Ιουνίου, τις λεγόμενες βουλευτικές εκλογές, ήδη εχθές διόρισε, προχτές συγκεκριμένα, διόρισε ένα νέο πρωθυπουργό. Ο νέος πρωθυπουργός έχει φύγει πια, ο Καστέξ, και στη θέση του μπήκε μια γυναίκα, η κυρία Ελίζαμπετ Μπόρν. Η κυρία Ελίζαμπετ Μπόρν υπήρξε ήδη, είναι μια τεχνοκράτης, ανήκει στην αριστερά
και είναι μια γυναίκα υπουργός η οποία προσπάθησε να χειριστεί το θέμα το ιατρικό, της υγείας δηλαδή, και το θέμα των συντάξεων. Είναι μια αρκετά ικανή τεχνοκράτης. Οπότε τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια μορφή, αν θέλετε, αλλαγής της πολιτικής, όπου ο πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί πολιτική και ο πρωθυπουργός προσπαθεί να κάνει πρακτική. Αυτό είναι το νέο πολιτικό σχήμα, το οποίο σιγά σιγά το έκτισε ο Σαρκοζή και τώρα λαμβάνει σάρκα και οστά. Όλη η πολιτική στα χέρια του Μακρόν, όλη η εκτελεστική δύναμη στα χέρια του πρωθυπουργού. Αυτός πρέπει να φέρει σε πέρας. Τώρα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι καυτά. Ο Γάλλος, το έχω ξαναπεί μαζί εδώ, μπορεί να είναι ωραίοι λόγοι για Ουκρανία, για ό,τι άλλο θέλετε, αλλά πάνω απ' όλα είναι η τσέπη του. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των συνταξιδοτικών? Όπως φαίνεται, αυτό αφορά τους πάντες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στη Γαλλία, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Πώς θα μεγαλώσει η αγοραστική δύναμη? Αυτή τη στιγμή, τις αυξήσεις που έχουμε εμείς εδώ, στο ηλεκτρικό, λόγω του γκαζιού και όλα αυτά, υπάρχουν και στη Γαλλία. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Γι' αυτό και οι βουλευτικές αυτές εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Εάν για κάποιο λόγο δεν πάρει την πλειοψηφία που θέλει και επιδιώκει ο Μακρόν, και έχουμε στο Ματινιόν, δηλαδή έχουμε στο Ματινιόν η περιοχή που βγαίνει πρωθυπουργοί, έχουμε λοιπόν στο Μέγαρο του πρωθυπουργού ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν είναι συμπαράτευση του Μακρόν και μπορεί να είναι ο Μελανσόν ή Λεπέν ή οτιδήποτε άλλο, διότι μαθηματικά παίζει αυτό, μαθηματικά, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Μακρόν προσπαθεί να υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία αναγκάστηκε να δεχτεί λόγω της ισχυρής πολιτικής αντιπαλότητας που είχε από τη Λεπέν, και είναι πλέον υποχρεωμένος να το κάνει. Διότι αν δεν το κάνει, ακόμη και αν δεν έχει άλλη θητεία, θα έχει μια τεράστια κοινωνική έκρηξη, και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι. Τώρα θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δαβέτα, με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ήρθατε στην Ελλάδα για μια ομιλία που αφορά στην ημέρα των μουσείων. Μάθαμε σήμερα, δημοσιοποιήθηκε δηλαδή, ότι από την UNESCO, ότι ξεκινούν επίσημα συνομιλίες Αθήνας-Λονδίνου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πόσα χρόνια, πώς Μελίνα Μερκούρη θυμόμαστε βεβαίως, συνδεδεμένο το όνομά της με αυτό το εγχείρημα. Λέτε ότι μπορεί να το κατορθώσουμε στα επόμενα χρόνια? Ναι, είμαι αισιόδοξος. Και ξέρετε γιατί είμαι αισιόδοξος? Δεν το βάζω πολιτικά. Το βάζω σε επίπεδο συζητήσεων προσωπικών που έχω με διαφόρους ανθρώπους των γραμμάτων. Στην Αγγλία, συγγραφείς, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Τις προάλλες ήμουν στην Ελβετία και όλοι μου λένε, όταν λέω όλοι, στους 10 ή 9, άντε να μην πω ότι μου λένε ότι υπερβάλλω, οι 9 μου λένε ότι αυτό είναι απαράδεκτο να μην είναι στη θέση τους τα γλυπτά. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο πολιτικό. Είναι και αισθητικό και ηθικό. Και μετά καταλήγει πολιτικό. Αισθητικό, διότι όταν αφαιρείς από ένα γλυπτό, εγώ σας το λέω σαν καλλιτέχνης που είμαι, πέρα από οτιδήποτε άλλη ιδιότητα, όταν εγώ κάνω έργο τέχνης και μου αφαιρείς την εικόνα, την προμετωπίδα του έργου, αφήνοντας την υλική βάση γυμνή, αυτό λέγεται βιασμός. Βιάζεις ένα έργο, του παίρνεις δηλαδή την εικόνα, την ψυχή, τη μορφή που έλεγε ο Αριστοτέλης, και του αφήνεις την ύλη άμορφη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος βιασμός από αυτό το πράγμα. Βιασμός απέναντι στην τέχνη. Και μετά έχουμε το πρόβλημα το ηθικό. Πώς τα πήρες αυτά τα έργα τα οποία βίασες? Τα έκλεψες, κύριε Εγκλέζε. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και πολύ μεγάλες σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο του και από το Hollywood ακόμη έχουν βγει κατά καιρούς και έχουν υποστηρίξει αυτή την επιστροφή. Δηλαδή θα έπρεπε ίσως από όλους εσάς, θα βάλω και εσάς μέσα, τους ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, των γραμμάτων που ζείτε στο εξωτερικό και δουλεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να γίνει ένα κίνημα, πιστεύω. Ίσως η κοινή γνώμη να οδηγήσει τελικά την ηγεσία. Αυτό είναι που λέτε. Το αντίστροφο δηλαδή να γίνει. Εγώ ήδη κάνω διαλέξεις έξω. Έκανα πριν 2 μέρες πάλι μια διάλεξη για αυτό το θέμα. Όσο μπορώ, στα μαθήματά μου στο πανεπιστήμιο, έχω το OK από τον Μπρίτανη. Κάθε λίγο μιλάω για αυτό το θέμα. Τα παιδιά, οι φοιτητές δεν το γνωρίζουν. Τους ενημερώνω λοιπόν και βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι καθηγητές δεν εναντιώνονται στο γεγονός ότι εγώ κάνω αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Θα μπορούσαν να μου πούνε ότι κάνω προπαγάνδα, ότι ξεφεύγω από τα πλαίσια του μαθήματος. Όμως το αντίθετο χαίρονται και μου λένε ναι, πες το σαν να το ξέρουν.
Αυτό λοιπόν το κλίμα, όπως πάρα πολύ ορθά σημειώσατε, είναι αυτό το οποίο θα καταλήξει, δηλαδή η αισθητική και η ηθική πλευρά θα καταλήξει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικές αποφάσεις. Κύριε Δαβέτα, αυτά θα σπρώξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Και εγώ το ίδιο για άλλη μια φορά. Σας να είστε ευχαριστώ καλά. Και εγώ. Γεια σας. Επίσης. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο υποστράτηγος αναποστρατείας, στρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας, ο Γιώργος Χατζηθεοφάνος.